πώς θα εξοικονομήσουμε ρεύμα και πώς θα κάνουμε οικονομία στο σπίτι μας. Ο συνάδελφος ο Ανδρέας Βάγιας βρίσκεται σε ένα νοικοκυριό. Ανδρέα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και σε σένα. Έχουμε γενέθλια σήμερα οι δυο μας, οπότε τουλάχιστον να σε ευχηθούμε ο ένας τον άλλον, Ανδρέα μου. Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε. Ελπίζω να μ' ακούς, γιατί μου φαίνεσαι ανέκφραστος. Λοιπόν, ο Ανδρέας δεν ακούει, αλλά ακούει δίπλα του ο κύριος Μάνος Καυκαλάς, ο οποίος είναι... Ακούω εγώ, μεταφέρω τα χρόνια πολλά. Εντάξει. Ωραία. Συγχωρέστε με, δεν έχω καθόλου επιστροφή, οπότε να σας πω ότι βρισκόμαστε στο Εργάλεο. Όλος ο κόσμος προσπαθεί να δει πώς ακριβώς θα κάνει οικονομία. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Μάνος Καυκαλάς είναι μαζί μας, ο ηλεκτρολόγος εδώ, να δούμε σε ένα σπίτι πόσο κοστίζουν οι συσκευές και τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε. Για πάμε. Πολύ απλά, όλοι στο σπίτι μας θα δούμε ότι έχουμε ένα ψυγείο. Το ψυγείο μας καταναλώνει, είτε το ανοίξουμε είτε δεν το ανοίξουμε, περίπου 1,7 κιλοβάτ την ημέρα έως 3 κιλοβάτ, ανάλογα με το πόσο χρήση θα έχουμε. Μετά έχουμε την τηλεόρασή μας, που άμα δείτε εδώ δεν είναι αναμένη, παρόλα αυτά όμως έχει ένα κόκκινο κουμπάκι, λαμπάκι που ανάβει. Mm-hmm. Αυτό το λαμπάκι καταναλώνει ρεύμα. Και μπορούμε έχει πολύ ρεύμα η τηλεόραση, κύριε Καυκαλά, αλήθεια τώρα. Ακριβώς. Τις ονομάζουμε συσκευές βαμπύρ εμείς. Ρουφάνε την κατανάλωση. Παρόλο που είναι σε κατάσταση stand-by. Mm-hmm. Το ίδιο και ο φορτιστής, αν τον δούμε εδώ πέρα, που δεν φορτίζει αυτή τη στιγμή τίποτα. Παρόλα αυτά, σε κατάσταση stand-by, καταναλώνει ρεύμα. Άμα είναι δηλαδή στην αναμονή, καταναλώνουν ρεύμα. Σωστά. Mm-hmm. Τι μπορούμε να εξοικονομήσουμε από χρήματα. 20 έως 50 ευρώ το χρόνο, εάν τις κλείνουμε τελείως. Και όταν τις χρειαστούμε, να τις βάλουμε στη θέση όν. Με την κουζίνα τι γίνεται. Με την κουζίνα. Εδώ σας έχουμε φτιάξει ένα κατσαρολάκι, θέλουμε να ζεστάνουμε νερό. Το βάλαμε στο λάθος μάτι, να το δείτε live. Ναι. Είναι κεραμική τώρα αυτή. Αυτομάτως... Είναι μεγαλύτερη η αιστεία προφανώς από ό,τι είναι το μέγεθος του σκεύους. Ακριβώς. Εμείς καταναλώνουμε στην ενέργεια περισσότερη από ό,τι χρειαζόμαστε. Ναι. Βάλαμε το μικρό κατσαρολάκι στο μεγάλο μάτι. Εδώ καταναλώνουμε 2 κιλοβάτ και στην ουσία το 1 κιλοβάτ το πετάμε στον κάδο. Κύριε Καυκαλά, να σας ρωτήσω κάτι. Αν το βάζαμε στο μικρότερο μάτι εδώ, θα ήταν καλύτερα. Το θερμοσύφωνο λένε επίσης ότι είναι μια μεγάλη πληγή γιατί στην κατανάλωση ρεύματος και πρέπει να είμαστε ακριβώς πολύ προσεκτικοί. Ναι. Είναι πάρα πολύ ενεργοβόρο όπως και ο φούρνος. Και ο φούρνος και το θερμοσύφωνο μας και είναι από 4 κιλοβάτ την ώρα. Και καλό θα είναι να μειώσουμε ειδικά στο θερμοσύφωνο το θερμοστάτη από τους 80 που συνήθως το βάζουν οι περισσότεροι, να το κατεβάσουμε στα 60 ή 65. Πώς πρέπει να καλέσουμε έναν τεχνικό να το κάνουμε αυτό, κύριε Καυκαλά? Πρέπει να καλέσουμε τεχνικό για να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία, όπως λέτε. Εννοείται πως θα καλέσουμε αδίωχο ηλεκτρολόγο προκειμένου να το κάνει. Δεν βάζουμε εμείς το χέρι στο θερμοσύφωνο. Μάριο, είναι ενδιαφέρον να μας πει και πόσο κοστίζει τελικά ένα μπάνιο, κύριος Καυκαλάς. Ένα μπάνιο, αν το βάλουμε σε 80 βαθμούς, μας στοιχίζει περίπου 80 cents. Εάν το βάλουμε σε 65, θα μας πάει γύρω στα 55 με 60. Να πούμε λίγο και για το νυχτερινό ρεύμα, γιατί. Τι μπορούμε να γλιτώσουμε με τον νυχτερινό ρεύμα. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, Ανδρέα. Το νυχτερινό ρεύμα με μία αίτηση. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Παρακαλώ. Να μας πείτε για το νυχτερινό ρεύμα. Για το νυχτερινό ρεύμα μπορούμε να κάνουμε μία αίτηση στο ΔΔΕ. Πολύ εύκολα θα μας βάλουν το νυχτερινό ρεύμα και θα κερδίζουμε για τις 8 ώρες της ημέρας περίπου 30% στην κατανάλωση. Μάλιστα. Λοιπόν, να δώσαμε κάποιες πληροφορίες. Έτσι ψάχνετε, όλος ο κόσμος ψάχνετε να δει τι θα κάνει και πώς θα μπορέσει να βγάλει το χειμώνα. Ευχαριστούμε πολύ και τον Ανδρέα Βάγια και τον τεχνικό μας.